Πότε θα αρχίσεις να με εμπιστεύεσαι, Μπιλή? Και πώς ξέρω ότι είσαι πραγματικά ερωτευμένος με τη Ράνια και θες και βάλει μητέρα σου? Τυχαία ερωτεύτηκες την κοπέλα του αδερφού σου? Όχι. Όχι τυχαία. Τρεις μήνες πριν σκοτωθεί ο Λουκάς είχε έρθει να με δει στο Λονδίνο. Η γκαλερί δεν πήγαινε πολύ καλά και είχε έρθει να μου το παίξει μεγάλος αδερφός. Να με βάλει στον ισιοδρόμο. Ήταν την εποχή που είχε γνωρίσει τη Ράνια. Άρχισε να μου μιλάει για αυτήν, μου έλεγε πώς γνωρίστηκαν, πόσο ερωτευμένος ήταν μαζί της, πόσο δυσκολεύτηκε μέχρι να την κάνει να τον εμπιστευτεί. Και μετά μου έδειξε μια φωτογραφία της. Σας έχει τύχει ποτέ με το που θα αντικρίσετε κάποιον να ξέρετε ότι θα καταλήξετε μαζί? Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Τέλος πάντων, έχουμε έρθει για πιο σημαντικό πράγμα. Η διαθήκη ήταν του Λουκά? Ναι. Του Λουκά είναι. Γράφει τίποτα για τη Ράνια? Κάτι που να της δίνει δικαίωμα στο παιδί? Δημήτρη, ξεχνάς ότι όταν σκοτώθηκε ο Λουκάς, δεν ήξερε ότι η Ράνια είναι άγγιος. Η διαθήκη έγραφε για άλλα πράγματα. Πράγματα για την εταιρεία. Ο Λουκάς είχε ανακαλύψει κάτι και θα το αποκάλυπτε στη διαθήκη. Γι' αυτό δεν φοβάται τόσο πολύ, μητέρα μου. Ξέρεις τι ανακάλυψε? Όχι, δυστυχώς. Εγώ, τη μόνη σχέση που έχω με τις επιχειρήσεις είναι το μετοχικό μέρισμα που παίρνω κάθε χρόνο. Είχα ακούσει για αυτή τη διαθήκη από μια κουβέντα που είχε κάνει ο Μαρκίδης με τη μητέρα μου στα κρυφά. Ξέρεις που βρίσκεται η διαθήκη αυτή τη στιγμή? Στο γραφείο της μητέρας μου. Στο χρηματοδικηγότερο. Αν είχαμε τη διαθήκη, η Λίλα και η Ράνια θα είχαν ένα γερό χαρτί στα χέρια τους. Παιδιά, ξεχάστε το. Το χρηματοκιβώτιο δεν ανατινάζεται ούτε με βόμβα. Ακόμα και τότε πολύ αμφιβάλλω να φάνηκε. Και τώρα με συγχωρείτε, αν τελείωσε η ανάκριση, θα έχω να πάω να πάρω το Λουκά από το παιδί. Το ζωντανό Λουκά.